Εγώ καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις όχθες του Γεροποτάμου, στην περιοχή των Μυρών, εδώ που επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων αγνοωμένων, των τεσσάρων ατόμων μελών της ίδιας οικογένειας, που τα ξημερώματα χάθηκαν τα ίχνη τους όταν με το αυτοκίνητό τους προσπάθησαν να περάσουν την κήτη του ποταμού με το νερό να έχει φουσκώσει και με όλες τις ενδείξεις να υποδεικνύουν ότι το όχημα βρίσκεται κάπου μέσα στο ποτάμι και με τις αρχές εδώ και 17 ώρες να προσπαθούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται. Όπως σας μεταφέρουμε και με την εικόνα, μέσω της εικόνας, το σημείο στο οποίο επικεντρώνονται οι έρευνες αυτή τη στιγμή είναι στην όχθη του ποταμού, εκεί όπου οι κάτοικοι περιγράφουν ότι ακριβώς από κάτω στην κήτη υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη λακκούβα, μας λένε, που έχει βάθος έως και 7 μέτρα. Εικάζουν λοιπόν οι κάτοικοι που ξέρουν πολύ καλά το σημείο και έχουν χωράφια εδώ γύρω ότι ίσως το όχημα να έχει σφινώσει, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουν έρθει από νωρίς, εδώ και περίπου 2 ώρες, μηχανήματα ιδιωτών αλλά και του Δήμου, έχουν σκάψει την όχθη του ποταμού, έχουν χαμηλώσει το ανάχωμα που έχει δημιουργήσει το νερό με τη ροή μέσα στο πέρασμα των χρόνων, έτσι ώστε να φτάσουν όσο γίνεται πιο κοντά στην κήτη του ποταμού. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να έρθει, έχουν σταματήσει εργασίες, περιμένουμε να έρθει ένας γερανός, ο οποίος έχει ένα πολύ μακρύ λαιμό και στην ουσία τι θα κάνει αυτός ο γερανός, θα πλησιάσει στην όχθη και θα σκαλίσει την κήτη ώστε να διαπιστωθεί αν μέσα στη συγκεκριμένη λακκούβα, στο συγκεκριμένο κύλωμα, όντως υπάρχει το αυτοκίνητο των αγνοωμένων. Τώρα εγώ εντοπίστηκαν κάποια εξαρτήματα του αυτοκινήτου στην παραλία του Κόκκινου Πύργου. Επιβεβαιώνεται αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εικάζεται ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα κομμάτι από το υλικό του, είναι φελιζόλ, γι' αυτό το λόγο και μπορούσε να επιπλέει στο νερό, μέσα στο οποίο υπάρχουν τα εξαρτήματα του γρίλου του αυτοκινήτου. Έχει απάνω τη συγκεκριμένη μάρκα του αυτοκινήτου, το οποίο ψάχνουμε, των ανθρώπων που αγνοούνται. Φαίνεται ότι είναι ένα ολοκένουργιο και αχρησιμοποίητο εξάρτημα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι εικάζουν ότι ανήκει στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είναι εξαρτήματα τα οποία βρίσκονται σύμβολα στο πόρτ μπαγκάζ των οχημάτων. Εγώ να πούμε ότι οι τηλεθεατές βλέπουν και εικόνες σε απευθεία σύνδεση. Βλέπουν όμως και εικόνα πριν από λίγο, όπου τα μηχανήματα έμπαιναν στο εσωτερικό του ποταμού για να κάνουν τη δική τους έρευνα. Είναι αυτά τα βαριά μηχανήματα που συμμετέχουν στις έρευνες. Βλέπετε λοιπόν το πριν. Ακριβώς, βλέπετε το πριν και το μετά. Στην άκρη του ποταμού, στην όχθη του ποταμού υπήρχαν πάρα πολλές καλαμιές, μια πυκνή βλάστηση. Τα μηχανήματα λοιπόν απομάκρυναν μεγάλο όγκο χωμάτων, απομάκρυναν τις καλαμιές και έφτιαξαν ένα άνοιγμα προς το ποτάμι. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να βλέπουμε τώρα και τη ροή του ποταμού. Πριν από λίγο δεν φαινόταν τίποτα. Έτσι ώστε να μπορέσει ο γερανός να πλησιάσει και επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο μάκρος ο γερανός, να μπορέσει να σκαλίσει την όχθη του ποταμού σε αρκετά μέτρα δεξιά-αριστερά και να διαπιστωθεί εάν όντως υπάρχει μέσα στο ποτάμι θαμμένο το αυτοκίνητο. Τώρα, για να πάμε να δούμε τι προηγήθηκε, θα επανέλθουμε για να μας δώσεις αναλυτικά το ρεπορτάζ. Να πούμε βεβαίως ότι μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας άντρας και τρεις γυναίκες. Να μας δώσεις έτσι κάποια στοιχεία για αυτούς τους αγνοούμενους. Πρόκειται για ένα ζευγάρι 28 και 29 ετών. Την αδελφή της γυναίκας του ζευγαριού 19 με 20 ετών και την μητέρα των κοριτσιών 57 ετών. Είναι τα 4 άτομα που από τα ξημερώματα έχουν χαθεί τα ίχνη τους. Όταν επιστρέφοντας από κοινωνική εκδήλωση ζήτησαν με μία κλίση στην αστυνομία βοήθεια, διότι δεν μπορούσαν να περάσουν, να διασχίσουν το ποτάμι, την κήτη του ποταμού, του Γεροποτάμου. Είχαν προσπαθήσει να πάρουν ένα διαφορετικό μονοπάτι, πιο σύντομο, το οποίο οι ντόπιοι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν, όχι όμως όταν είναι φουσκωμένο το ποτάμι. Εκείνοι, μην έχοντας κάποια σχέση με την περιοχή, δεν είδαν μέσα στη νύχτα ότι είχε ανέβει τόσο πολύ η στάθμη του ποταμού, ώστε είναι πολύ επικίνδυνο να το διασχίσει κανείς αυτό το σημείο. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, 17 ώρες μετά, να μην έχουν βρεθεί. Βεβαίως.
Τώρα, εγώ πάμε να δούμε ένα βίντεο, ένα μικρό χρονικό για το τι προηγήθηκε από νωρίς το πρωί μέχρι και πριν από λίγη ώρα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Στις 1 η ώρα τη νύχτα ενημερωθήκαμε από την ελληνική αστυνομία για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από συμπολίτη μας εδώ ότι παρασύρεται από τα νερά στην περιοχή των Μυρών σε συγκεκριμένη διάβαση. Κινητοποιήθηκαν αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις από τη διοίκηση Ηρακλείου και από την 3η ΕΜΑΚ, 40 τον αριθμό, 8 πυροσβεστικά οχήματα, η βάρκα της ΕΜΑΚ και το ντρόουν της ΕΜΑΚ. Το ντρόουν της ΕΜΑΚ με το πρώτο φως της ημέρας λειτουργήσε και άρχισε να σκανάρει όλο τον ποταμό. Ένα αέριο μέσο ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας ξεκίνησε την έρευνα το πρωί όλο το ποτάμι και παράκτια. Επιχειρούνται γύρω στα 70 άτομα από την ΕΜΑΚ, από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής των Μυρών, από το λιμενικό σταθμό. Από τις πρώτες προηγούμενες ώρες ενημερωθήκαμε ως τμήμα πολιτικής προστασίας ότι αγνοούνται 4 άτομα. Φαίνεται ότι πήγαν να περάσουν τη διάβαση η οποία βλέπετε και εσείς πίσω μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά τις έρευνες. Ευελπιστούμε να είναι οι άνθρωποι καλά στην υγεία τους. Πιστεύουμε ότι είχε συμβεί. Ήρθαν από ό,τι έχουμε ακούσει, μια τετραμελή οικογένεια εδώ σε ένα γάμο και στο γυρισμό μπήκαν στο ποτάμι και έγινε το μοιραίο. Βλέπουμε την μεγάλη επιχείρηση που αποτυπώνεται και μέσα από τις εικόνες του εικονολήπτη μας, του Μανώλη του Λιανδράκη. Να πούμε εγώ ότι όλα ξεκίνησαν από ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα που δέχτηκε η άμεση δράση μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ακριβώς. Είναι το τηλεφώνημα για κλήση σε βοήθεια προς την άμεσο δράση που έγινε μέσα από το αυτοκίνητο όταν ο οδηγός, προφανώς έτσι μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς φυσικά τι έχει συμβεί, όταν ο οδηγός ίσως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, στην προσπάθειά του να περάσει την κήτη του Γεροποτάμου, την κήτη η οποία εδώ και 10 με 12 χρόνια έχει τσιμεντοστρωθεί, δεν είναι να αποτελεί όμως ένα κανονικό δρόμο, είναι ένα πέρασμα το οποίο παράτυπα οι κάτοικοι χρησιμοποιούν για να συντομέψουν την διαδρομή τους προς τα χωράφια τους ή προς νυχτερινά κέντρα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν τα μέλη της οικογένειας, τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν αγνοούμενα. Σήμερα από το πρωί έχει σταματήσει η βροχή, γιατί μέχρι και χθες το βράδυ ήταν πολύ έντονες οι βροχοπτώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν και τόσο πολύ τα νερά του ποταμού. Έχει σταματήσει λοιπόν η βροχή στην περιοχή των Μυρών. Δυστυχώς, ενώ νωρίτερα φαινόταν η ροή του ποταμού να γίνεται πιο ήπια και να κατεβαίνει λίγο η στάθμη, τις τελευταίες ώρες η ροή είναι πιο έντονη, διότι στις γύρω περιοχές έχει βρέξει πάρα πολύ. Το νερό, όλος αυτός ο όγκος από τα Αστερούσια και έως και τους Αγίους 10 κατεβαίνει μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε. Και αυτό καθιστά πιο δυσχερή, πιο δύσκολη την επιχείρηση εντοπισμού των ανθρώπων αυτών. Να σας επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε πριν νυχτώσει να έρθει ένας γερανός, έτσι ώστε να δούμε αν στο συγκεκριμένο σημείο που έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες, όντως βρίσκεται το αυτοκίνητο. Αν αποβούν άκαρπες και αυτές οι έρευνες, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν. Θα συνεχίσουν όπως μας έχουν διαβεβαιώσει από την πυροσβεστική όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες και όσες ώρες χρειαστεί και την επόμενη μέρα μέχρι να βρεθούν τα ίχνη των ανθρώπων.